Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Αναπληρωτής πρόεδρος, με συγχωρείτε. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, και είναι μαζί μας και ο Δήμαρχος Αραδίπου, ο κύριος Ευάγγελος Ευαγγελίδης. Θα ήθελα όμως, κύριε Θεοπέμπτου, κιόλας να μας πείτε, γιατί ακούστηκε, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ να λέγετε, ότι ενόχλησε πάρα πολύ την Επιτροπή η απουσία υπευθύνων και αρμοδίων. Είχαν κληθεί στην Επιτροπή μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες ορισμένοι δεν ήρθαν. Και μάλιστα... Σημαντικές υπηρεσίες όμως για αυτό το θέμα. Ναι. Συμβούλιο Αποχετεύσεων, για παράδειγμα. Για να σας πω ότι υπήρχε ένα μεγάλος εκνευρισμός και ακόμα γινόταν και συζήτηση για να γίνει κλήση μέσω δικαστηρίου, γιατί δεν μπορείς να αρνηθείς μια κλήση που σου κάνει η Βουλή να παρευρεθείς σε Επιτροπή. Μπορεί να... Αρνήθηκαν ή αγνόησαν. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που ξέρω, είχε ειδοποιήσει ότι δεν θα έρθω. Έτσι απλά, χωρίς αιτιολογικό. Και χωρίς να στείλει κάποιον αντιπρόσωπο. Ήταν απλά δεν θα έρθω. Και χωρίς άλλο αιτιολογικό που να δικαιολογεί την απουσία. Το θέμα είναι ότι όταν σου κάνουν κλήση, όταν σε καλούν στην Επιτροπή της Βουλής, κανονικά πρέπει να έρθεις. Ναι. Και διαφορετικά θα στείλεις κάποιον αντιπρόσωπο, δεν είναι απαραίτητο να είσαι ο ίδιος αυτοπρόσωπος. Πολλές υπηρεσίες στέλνουν κάποιον άλλο. Αλλά ο τρόπος που μια συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ήταν αυτή που εκνεύρισε, ο τρόπος που χειρίστηκα. Θα το συζητήσετε εκ νέου, αντιλαμβάνομαι. Ενώπιον υπουργών. Ενώπιον υπουργών. Μάλιστα, και γιατί δεν λύγει το θέμα έτσι όπως φάνηκε. Και τι θα γίνει πλέον με τους αρμόδιους οι οποίοι αγνοούν τις προσκλήσεις. Τις προσκλήσεις των νομοθετών, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα ετοιμαστεί μια αυστηρή επιστολή, αλλά θα το συζητήσουμε την ερχόμενη Τετάρτη πώς θα χειριστούμε το θέμα, γιατί επαναλαμβάνω, νομίζω φαίνεται και από τις δηλώσεις, ο εκνευρισμός ο οποίος υπήρχε στη Βουλή. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι μαζί θα τα πληρώσουμε. Βέβαια, ναι. Και μιλούμε για πολλά λεφτά. Πείτε μας, πόσα λεφτά, για πόσα χρήματα μιλάμε, τι θα έπρεπε να γίνει για να μας σας πει και το παράδειγμα της Ισπανίας. Ναι. Στην Ισπανία ανέβαλαν για 20, αν δεν κάνω λάθος, οικισμούς, ενώ εμάς μας παίρνουν και στο δικαστήριο για 31. Δεν ξέρω όμως αριθμούς πληθυσμού, απλώς τον αριθμό των οικισμών, χωρίς να ξέρω αριθμούς ατόμων που εξυπηρετούν. 169.000 ευρώ την ημέρα. Την ημέρα. Την ημέρα. Ναι. Και βγαίνει, όταν τα κάνετε πράξη στον χρόνο, γύρω στα 69 εκατομμύρια. να σας θυμίσω ότι για τα σκύβαλα που δεν κλείναμε το Κοτσάτιν και τη Βατή, το πρόστιμο ανεκειμενόταν γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στην Ελλάδα μία φορά ανέβαλαν πρόστιμο 30.000 ευρώ την ημέρα για κάθε ένα από τους 300 σκυβαλότοπους που δεν έκλειναν τότε. Προλαβαίνουμε, κύριε Θεοπέμπτου? Όχι. Προλαβαίνουμε να μην τα πληρώσουμε αυτά τα χρήματα? Όταν ο σχεδιασμός, ενώ έπρεπε να είναι τελειωμένος ο σχεδιασμός τώρα... Από το 12 δεν έπρεπε. Βέβαια, ναι. Έπρεπε να τα κάνουμε όλα αυτά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια. Όταν κοιτάξετε τον προγραμματισμό του κράτους, έχουν προγραμματίσει να συμπληρωθούν τα έργα το 27. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι... Πώς γίνεται να είναι τεροχρονισμένος ο προγραμματισμός? Δεν είναι η πρώτη φορά. Να σας πω για τις ΑΠΕ που δεν έκαναμε, να σας πω για τους ρήπους που θα πληρώνουμε. Καλά, δεν έχει γίνει μάθημα το πάθημα? Όχι. 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 Και του λέμε... Πέρα το τι σημαίνει αυτό για άλλες συνέπειες, κύριε Θεοπέμπτου. Ξέρει καλύτερα από μένα. Ξέρει καλύτερα από μένα. Είναι το αντικείμενο του. Ξέρει καλύτερα από μένα. Ας με διαψεύσει. Ήταν έναν από τα... Να σας πω ότι όταν γινόταν η κόση, δεν είχαμε πλήρη πληροφόρηση για το τι θα περιλάμβανε η κόση και το μέγεθος, κυρίως το μέγεθος. Είναι όταν κατασκευάστηκε να αντιληφθήκαμε ότι είχε σχεδιαστεί για 25 χρόνια, έχει γραμμές μέσα, έχουν σχεδιάσει να τα θάβω και έχουν σχεδιάσει να βγαίνει ένα υλικό το οποίο είναι άχρηστο. Πάει μόνο για θάψιμο. Σωστά λέει ο Δήμαρχος. Ναι. Το ίδιο φάουλ, και δοκιμάσαμε να σταματήσουμε γιατί είχαμε την εξαιρετικά κακή εμπειρία της κόσης, το επαναλάβαμε στη Πεντάκομα. Το οποίο ναι, βγαίνει... είχαμε προχθές εδώ τον. Ναι. Εντάξει, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει στο Πεντάκομμα. Ναι, έχουμε. Γιατί εκατομμύρια θα πληρώσουν στο Πεντάκομμα. Είχαμε. Τι σημαίνει το 4,8% των αστικών λιμάτων λέει καταλήγουν στη θάλασσα? Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει διάφορες επεκτάσεις. Πολλά από τα λίμματα. Τι κάνουμε με τα λίμματα στην Κύπρο? Μαζεύεις από τα σπίτια όλα τα λίμματα, από χωρητήρια, μπάνια, ξέρω εγώ. Καταλήγουν με αγωγού σε ένα κεντρικό σημείο, τα επεξεργάζεσαι και έχει μια ποιότητα νερών το οποίο είναι κατάλληλο για παράδειγμα για άρτευση. Ναι. Τι το κάνει στο νερό? Ορισμένες περιοχές
ανάλογα με το που είσαι στην Κύπρο, μπορεί να το ρίχνουν σε ποταμό για να απορροφηθεί, να πάει στο υπέδαφος. Άλλες περιοχές το διοχετεύουν για να ποτίζουν οι αγρότες ή για να ποτίζεις πάρκα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι όταν βρέχει, δηλαδή το χειμώνα, μπορεί να μην χρειάζεται ένας γεωργός γιατί έβρεξε το νερό. Το νερό όμως μπαίνει συνεχώς και βγαίνει συνεχώς νερό από το αποχειρευτικό σύστημα. Τι θα το κάνεις το νερό? Πρέπει να έχεις σύστημα να διαχειριστείς το νερό. Αποθήκευση για παράδειγμα, δεν έκαναμε χώρους να αποθηκεύουμε το νερό. Π.χ. στη Λάρνακα, που είναι και μια περιοχή η οποία έχει νερό, ναι, χρησιμοποιούν πολύ νερό για καλλιέργειες, αλλά μένει η ανάγκη να φυλάγουν νερό. Έχουν μεγάλες δεξαμενές, αλλά θέλουν πιο μεγάλες δεξαμενές. Ναι. Τα ίδια ισχύουν και στην Πάφο, βέβαια. Στην Πάφο τα ρίχνουν κυρίως σε ένα ποταμό για να πάει εμπλουτιστούν τα υπόγεια νερά. Στη Λεμεσόν, μέρος του λιμάτων καταλήγει στη θάλασσα. Τι σημαίνει αυτό για την υγεία μας τώρα? Δεν έχω έννοια με την υγεία. Όχι, η έννοια είναι... Να καταστρέψουμε και τον τουρισμό με αυτό που λέμε. Όχι, η έννοια είναι η σπατάλη του νερού. Μάλιστα. Είμαστε μια χώρα που έχει πρόβλημα. Δεν θα πάθουμε κάτι επειδή κολυμπάμε στις θάλασσες μας. Είναι η σπατάλη του νερού. Το αποχετευτικό σύστημα... Μπορεί να πάει στη θάλασσα. Εντάξει. Το αποχαιρετικό σύστημα κάνει απολύμαση, δηλαδή σκοτώνει μικροοργανισμούς, βάλουν χλώριο, δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία η οποία τα χειρίζεται σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν διαδικασίες που θα μπορούσαμε από τους υπεύθυνους που καθυστέρησαν όλα αυτά τα πράγματα τώρα να τους ζητήσουμε να πληρώσουν εκείνη την ύφη αντιπολίτες? Στην Κύπρο, τέτοιες διαδικασίες στον νόμο. Στην Κύπρο κανένας κυβερνητικός υπάλληλος δεν έχει accountability, δεν έχει ευθύνη των αποφάσεων του. Δεν υπάρχει κανένας. Είχα δοκιμάσει μια φορά να βάλω τέτοια πρόνοια σε μια νομοθεσία και όλοι μου έκαναν επίθεση. Θέλω να... Τι σου έκανε, τι? Ήταν πολύ αρνητική η στάση των υπολείπων, γιατί φράστασαν όλες οι υπηρεσίες. Ναι. Σοκ δηλαδή. Ναι. Όμως στο εξωτερικό έχουν ευθύνη οι δημόσιοι υπάλληλοι, η αλήθεια είναι. Ορισμένοι υπάλληλοι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις και είναι πάνω τους η απόφαση, ναι, πρέπει να έχει κάποια ευθύνη της απόφασης που επήρε. Ναι. Κύριε Θαπάντου. Απλά να πω ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα ελπίζω ότι με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης να βρουν καλύτερη λύση. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια σοβαρότατη παρέμβαση από το κράτος να διαθέσει τα κονδύλια, τους ανθρώπους και το εξπερτής για να προχωρήσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Το να κάνεις αποχετευτικό σε μια πόλη είναι ίσως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που μπορείς να κάνεις. Μια πόλη χωρίς αποχετευτικό μολύνει τα υπόγεια νερά, το υπέδαφος και χάνει πολύτιμο νερό σε μια χώρα που το χρειαζόμαστε. Πράγματι. Πράγματι, θα τα ξαναπούμε. Διαισθάνομαι. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Έχει σημασία να ενημερώνονται οι πολίτες.